σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θα ήθελα να μου πεις τη βαρύτητα που έχει για σας η σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, αρκεί να μην μείνει μόνο για σήμερα. Είναι η μέρα που πρέπει κανείς να σκεφτεί πολύ σοβαρά ένα κοινωνικό πρόβλημα που εκφράζει τη δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου μέσα σε συνθήκες κρίσης. Τη δυσφορία για τον τρόπο που ζει, για τον πολιτισμό του, για τις συνθήκες της ζωής του. Από αυτή την άποψη είναι μια μέρα προβληματισμού και κανονικά και μέρα αγώνα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στη ρίζα του. Όχι με τον τρόπο που έλεγε η Νάνσι Ρίγκαν «Just say no», πόλεμος ενάντια στα ναρκωτικά και επομένως πείτε απλά όχι και το λύσαμε το πρόβλημα. Με έναν τρόπο που θα κινητοποιεί την κοινωνία ολόκληρη, γιατί την αφορά, είναι ένα πρόβλημα διαταξικό και θα μπαίνει σαν ζήτημα άμεσης προτεραιότητας σε όλες τις δράσεις που γίνονται ενάντια στις συνέπειες της κρίσης. Αυτή η μέρα θα πρέπει να σηματοδοτήσει και κάτι άλλο. Ένα σήμα κινδύνου για τα στεγνά προγράμματα. Τι σημαίνει στεγνά προγράμματα? Στεγνά προγράμματα σημαίνει προγράμματα που δεν δίνουν υποκατάστατα. Προγράμματα που αποβλέπουν μέσα από την ψυχοθεραπεία και την τέχνη, όπως κάνει το 18 άνω, στην αλλαγή του ανθρώπου. Με τέτοιο τρόπο αλλαγή που να μην χρειάζεται τα ναρκωτικά. Να επανέλθει στην κοινωνία ως μάχημος άνθρωπος, με στόχους, με αξίες, με όνειρα, συμμετέχοντας σε όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Τα πολεμά λοιπόν η επίσημη πολιτική τα στεγνά προγράμματα. Άρα θα ήθελα να μου πεις λίγο περισσότερο για το πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των ναρκωτικών στη σημερινή Ελλάδα. Ποια είναι η επίσημη πολιτική και ποια θα έπρεπε να είναι? Η επίσημη πολιτική προωθεί τα υποκατάστατα. Δηλαδή θεωρεί ότι ο τοξικομανής είναι ασθενής, όπως ο διαβητικός, και του δίνει ένα φάρμακο, το υποκατάστατο, για την αρρώστια του. Αντίθετα, τα στεγνά προγράμματα θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση που ιατρικοποιεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο λάθος επιστημονικά, αλλά περνάει και μια αντίληψη η οποία τους θέλει τους ανθρώπους αυτούς στο περιθώριο. Θεωρεί ότι η άποψη του 18 άνω, αλλά και των άλλων στεγνών προγραμμάτων, είναι ότι ο τοξικομανής είναι ο ευαίσθητος κρίκος μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάζει. Δεν είναι ασθενής με την ιατρική έννοια του όρου. Επομένως και μπορεί να γίνει καλά, δεν θα μείνει διαβίου ασθενής, και μπορεί να γίνει καλά και μπορεί μέσα από τις αλλαγές του να γίνει πολύ αξιόλογος άνθρωπος στην κοινωνία, έχοντας αποκτήσει αυτογνωσία και έχοντας κινητοποιηθεί ο ίδιος ώστε να αγωνιστεί ενάντια στα προβλήματα που στρέφουν τους νέους στα ναρκωτικά. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μέχρι από πότε υπάρχει το 18 άνω και πόσος κόσμος έχει περάσει, πόσοι άνθρωποι έχουν βοηθηθεί? Το 18 άνω υπάρχει από τη δεκαετία του 70 ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών και με τη μορφή και τη φιλοσοφία που έχει τώρα έχει κλείσει 30 χρόνια. Δουλειάς έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι, είναι καλά χιλιάδες άνθρωποι που έχουν επανενταχθεί και γι' αυτό είναι έγκλημα το να συμπυκνωθεί, να συγχωνευτούν μονάδες του ή να σταματήσει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν στο 18 άνω και πόσες μονάδες έχετε? Έχει περίπου 33 δομές σε όλο το λεκανοπέδιο, με πολύ πρωτότυπα. Μόνο στην Αθήνα είναι? Μόνο στο λεκανοπέδιο, γιατί φυσικά δεν δόθηκαν ποτέ κονδύλια για να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, όπως υπήρχε έτοιμα, ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έπρεπε πραγματικά να δημιουργήσει προγράμματα παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και έχει γύρω στους 250 εργαζόμενους για όλες αυτές τις 33 δομές και με προγράμματα για εξαρτημένες μητέρες, για τα παιδιά τους, για την εξάρτηση από το ίντερνετ, για διατροφικές διαταραχές, για τις γυναίκες, για τους έφηβους, σε πάρα πολλά επίπεδα παρεμβάσεις στην πρόληψη και στην κοινωνική επανένταξη. Είναι ένα πρόγραμμα που κάνει μια φοβερά πρωτότυπη δουλειά, στηρίζοντας την θεραπευτική διαδικασία, στην ψυχοθεραπεία
και στην τέχνη, γιατί η τέχνη είναι παράγοντας χειραφέτησης και απελευθερώνει τρομακτικές δυνατότητες του ανθρώπου. Να ρωτήσω τώρα, με την μνημονιακή Ελλάδα και τις περικοπές, τι ακριβώς συμβαίνει με το 18 άνω? Πώς επηρεάζεται από αυτή τη λειτουργία? Επηρεάζεται πάρα πολύ μέσα από τις περικοπές, επηρεάζεται η λειτουργία του που δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να αναπτύξει καινούργιες δράσεις γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχει μια κατάσταση τρομακτικής ανασφάλειας μέσα στην οποία υποχρεώνονται να ζουν οι θεραπευτές. Και σας λέω ότι ένας θεραπευτής πρέπει να στηρίξει αυτό το ανασφαλές και απελπισμένο πλάσμα που είναι ο εξαρτημένος. Πώς να το κάνει όταν ο ίδιος ζει μέσα στην ανασφάλεια ότι μπορεί να αξιολογηθεί με τον καινούργιο νόμο και να απολυθεί αύριο? Πώς θα βρει το κουράγιο όταν δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει να στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν στήριξη, περιμένουν από τους θεραπευτές να αντλήσουν ελπίδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν? Είναι λοιπόν έγκλημα, είναι εγκατάληψη των εξαρτημένων το να εγκαταλείπονται μονάδες σαν το 18 άνω. Άρα κλείνουν μονάδες δηλαδή τώρα, θα κλείσουν μονάδες? Φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί το χειρότερο όταν κλείσει το δαφνί, το ψινιάς, το οποίο υπάγεται διοικητικά το 18 άνω. Α, υπάρχει περίπτωση να το κλείσουνε? Δεν αρκούν οι διαβεβαιώσεις, οι αρμόδιοι λένε μην ανησυχείτε. Αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πρέπει να ανησυχούμε όταν μας λένε μην ανησυχείτε, όταν μας εφησυχάζουν δηλαδή. Αυτές οι περικοπές, τι στόχο έχουν κατά τη γνώμη σου? Πιστεύω ότι οδηγούν σε μια υποβάθμιση των δημόσιων προγραμμάτων ώστε να προωθηθούν τα ιδιωτικά προγράμματα που θα φυτρώσουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι ένας χώρος που μπορεί κανείς να κερδοσκοπήσει στον πόνο των ανθρώπων και των ίδιων και των οικογενειών τους, και υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν τύποι σαν το Σόρος που θα φτιάξει προγράμματα. Να, από τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός δεν χρηματοδοτεί τα προγράμματα που πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, τη θέση τους θα την πάρουν οι χορηγοί τύπου Σόρος. Και καταλαβαίνετε τι θα γίνει όταν σε αυτό το χώρο μπει η ιδιωτικοποίηση. Εγώ, έχοντας 40 χρόνια εμπειρία, λέω, απευθύνομαι σε ολόκληρη την κοινωνία και λέω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο κίνδυνο.